Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, θα ήθελα να ξεκινήσω την τοποθέτησή μου με ένα μικρό σχόλιο, παρότι το έκανε και ο κύριος Μπαξεβανάκης, για να πω ότι θεωρώ ότι η συζήτηση που έγινε και χθες και σήμερα αλλά και τις προηγούμενες μέρες ήταν μια, κατά τη γνώμη μου, από τις πιο ουσιαστικές συζητήσεις πάνω στο αντικείμενο συζήτησης. Και προφανώς αναδείχθηκαν και συγκλήσεις σε κάποια θέματα. Όμως θα μου επιτρέψετε να σχολιάσω ιδιαίτερα με την σημερινή πάλι τοποθέτηση του επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας κάποια πράγματα που δείχνουν ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρίσκεται σε στρατηγικό αδιέξοδο. Ας πούμε ότι αυτό είναι ένα παραπολιτικό. Στην ευγενική πρόσκληση για ομιλία από τα υπουργικά έδρανα προς την εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας ακούστηκε από συναδέλφους του «Το καλομελέτα και έρχεται». Ξαναβλέπουμε δηλαδή να αναδύεται πάλι το τραύμα της απώλειας της εξουσίας αλλά και της διαρκούς, αλλά μάταιης, διότι δεν συνενεί σε αυτό ο ελληνικός λαός, προσπάθειας της πτώσης της κυβέρνησης. Από την άλλη μεριά επιλέχθηκε και σήμερα η ατάκα. Δηλαδή ακούστηκαν πάλι αδιάβαστοι, εσείς που επιθυμείτε το βίαιο θάνατο της ιδιωτικής παιδείας, αναχρονιστές ή θειασότες της ελάσσομος προσπάθειας και μάλιστα μετά την καταλυτική, κατά τη γνώμη μου, χθεσινή τοποθέτηση του επικεφαλής του σώματος των επιθεωρητών της δημόσιας διοίκησης για το ιστορικό των παράτυπων πτυχίων των ΤΕΗ της Άρτας, όπου ονομάζονταν άριστοι οι απόντες και εκείνοι που διεκπεραίωσαν όλη αυτή την υπόθεση, στη συνέχεια τοποθετήθηκαν, σύμφωνα με τις δηλώσεις του επικεφαλής της ΟΗΛΕ, επικεφαλής της δευτεροβάθμιας διεύθυνσης. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, δεν χρειάζεται να πω τίποτε περισσότερο. Επίσης σήμερα, με την καραμέλα της αριστείας, από κάποιους, όχι από όλους, ξαναείδαμε ένα μείγμα άκρη της εθνικολατρείας και θρησκολατρείας, με στόχο όμως, στην ουσία, να μην αλλάξει τίποτα από αυτές τις παθογένειες που μαστίζουν και το χώρο της παιδείας. Θα προχωρήσω λοιπόν παρακάτω μετά από αυτά τα σχόλια, παρότι χτες νομίζω ότι εξαντλήθηκε το θέμα και σήμερα με πολύ ουσιαστικές τοποθετήσεις στο θέμα των ρυθμίσεων για την ιδιωτική εκπαίδευση, απλώς για να επισημάνω ότι αυτό που προσπαθούμε να θεσπίσουμε είναι ενιαίοι κανόνες στην ιδιωτική εκπαίδευση, κανόνες που θα εφαρμόζονται καθολικά και δεν θα επαφίεται η τήρησή τους στην καλή διάθεση των επιχειρηματιών. Και μάλιστα να πω εδώ ότι έμεινε μοναχός ο αντιπροσωπεύοντας τους σχολάρχες, αφού ονόμασε αυτή την προσπάθεια σοβιετοποίηση της παιδείας ή αλλιώς μπολσεβικισμό. Αυτό για να δούμε ποιοι είναι οι ιδεολειπτικοί σε αυτόν τον χώρο. Άρα λοιπόν εκεί που γίνεται προσπάθεια να μπουν τέλος στην ασυδοσία, να εξασφαλιστεί παράλληλα η ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών με στόχο την προστασία των μαθητών και των γονιών, αλλά κυριαρχικά διασφαλίζοντας και τις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών, εγκαλούμαστε για σοβιετοποίηση. Νομίζω ότι γίνεται προφανές από την ευρύτερη συνένεση που υπάρχει εδώ στην Επιτροπή Μορφωτικών ότι τα πράγματα δεν είναι σε αυτή την κατεύθυνση και ότι εν τέλει αυτή η ρύθμιση θα έχει θετική αντανάκλαση και στην ποιότητα των σπουδών των παιδιών, αλλά και των γονιών που επιλέγουν την ιδιωτική εκπαίδευση, αφού κατεξοχήν προσπαθεί να κατοχυρώσει τη δημοκρατία στο σχολικό περιβάλλον μέσω της κατοχύρωσης της αξιοπρέπειας του εκπαιδευτικού. Και δύο κουβέντες για το θέμα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που συμπεριλαμβάνει και το θέμα των προσφύγων. Θα αντιπαρέλθω το κρεσέντο ρατσιστικού μίσους το οποίο υπήρξε πριν από λίγο μέσα σε αυτήν την αίθουσα από εκείνους που θεωρούν τον εαυτό τους ως αντίπαλο δέος, αλλά που στην ουσία αυτοτροφοδοτούν τον δίπολο με τον τρομοκρατικό τζιχαντισμό. Θεωρώ και ότι όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται στο χώρο της αντιμετώπισης των προβλημάτων και της εκπαίδευσης των μεταναστών και των προσφύγων είναι στη σωστή κατεύθυνση και λυπούμε, διότι υπήρξε τοποθέτηση από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου που εξήγησε ότι αυτό βεβαίως το χειρίζεται το Υπουργείο. Γιατί? Διότι πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα προβλήματα, αλλά ότι αυτό αποτέλεσε
το σχέδιο δράσης δηλαδή, ενός ευρύτερου διαλόγου, ευρύτατου, με επιστημονική επιτροπή, με καθηγητές από όλα τα πανεπιστήμια, με ανθρώπους που έχουν σχέση με το αντικείμενο και οι οποίοι κατέληξαν σε ένα σχέδιο δράσης, το οποίο μάλιστα μας κοινοποίησε σε όλους ο πρόεδρος της Επιτροπής. Και η συλλοποίηση αυτού του σχεδίου δράσης πρέπει να ξεκινήσει μία δραστηριότητα με διοικητικές δομές στο Υπουργείο, αλλά και με δυνατότητες κινητικότητας, δεδομένου ότι δεν είναι τίποτε δεδομένο ούτε ο αριθμός των παιδιών, ούτε η οριστικοποίηση των κέντρων. Άρα είναι ένα θέμα που επιτελικά θα πρέπει να χειριστεί το Υπουργείο σε συνεννόηση και με τα συναρμόδια Υπουργεία, ενώ υπεύθυνο για την υλοποίηση του προγράμματος είναι και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Πραγματικά απορώ τι καλύτερο θα μπορούσε να γίνει σε αυτήν την κατεύθυνση, όταν είμαστε αναγκασμένοι εκ των συνθήκων και να τρέξουμε και να λύσουμε άμεσα προβλήματα. Θεωρώ λοιπόν ότι η χρονιά αυτή που έρχεται για το σχολικό έτος θα είναι μια προεντεξιακή χρονιά για τα προσφυγόπουλα. Μιλάμε για 20.000 τουλάχιστον παιδιά και στην πράξη θα δοκιμαστούν μια σειρά από παράμετροι, τι θα γίνει με τους χώρους, τι θα γίνει με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, πώς θα τα καταφέρουμε, και νομίζω ότι σε αυτό η χώρα μας, έτσι, ως μια χώρα που πάρα πολλές φορές έστελνε τα παιδιά της και ακόμη προσπαθούμε να το επιλύσουμε στο εξωτερικό και φαίνεται ότι δεν το έχουμε λύσει και χρειάζονται να γίνονται διαρκώς παρεμβάσεις, καλείται από την άλλη μεριά, έχοντας αντιμετωπίσει βέβαιοντας και έχοντας την εμπειρία τι έγινε με τους οικονομικούς μετανάστες που άρχισαν να έρχονται στη χώρα μας από τις αρχές του 90, το να φτιάξει σωστά πολυπολιτισμικά σχολεία εκεί που υπάρχει ανάγκη να διαχέονται και η ελληνική παιδεία αλλά και η παιδεία των παιδιών από άλλες χώρες. Ευχαριστώ πολύ.